Καλή σας ημέρα, κύριε Ιντζέ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Είμαστε καλά. Είμαστε στον αγώνα, είμαστε στους δρόμους, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτές τις ευρωεκλογές που έχουν μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μας. Γιατί έχουν μεγάλη σημασία, κύριε Ιντζέ, αυτές οι εκλογές? Έχουν μεγάλη σημασία, κύριε Στολάκη, γιατί κρίνονται από αύριο, από την επόμενη μέρα και των ευρωεκλογών, τι θα διαλέξει ο λαός μας. Αν θα διαλέξει δηλαδή το δρόμο της διεκδίκησης, της σύγκρουσης με τις δυνάμεις, αυτό που λέμε εμείς με το μαύρο μπλοκ δυνάμεων που μας έχει φέρει ως εδώ. Με το μαύρο μπλοκ δυνάμεων που πίνει νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει νομοθετήσει το 90% των ελληνικών νόμων της προηγούμενης τετραετίας. Γιατί μπορεί να λένε κάποιοι, κρύβοντας την αλήθεια, ότι να μωρέ, αυτές οι εκλογές δεν κρύβουν, δεν βγάζουν μάλλον κυβέρνηση, αλλά κατά τη γνώμη μας όχι απλά βγάζουν, ίσα ίσα έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι αυτοί που νομοθέτησαν στην Ευρωβουλή το προηγούμενο διάστημα και ήρθαν ως νόμοι του κράτους κατά το 90% παρακαλώ. Οπότε με αυτή την έννοια είναι σαν να βγάζουμε κυβέρνηση και με το παραπάνω. Άρα, για να ολοκληρώσω τη φράση μου με αυτό, κρίνεται το κατά πόσο θα βγει δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από αυτές εδώ τις εκλογές, μαζί με το λαό όμως, πρωταγωνιστή αυτών των εξελίξεων, ώστε να μπορέσουμε και πιο δυνατοί να είμαστε εκεί που παίρνονται αυτές οι αντιλαϊκές, όπως λέμε εμείς, αποφάσεις, και να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στις 10 του μηνός, εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αποφάσεις. Και αυτές οι αποφάσεις ανατρέπονται μόνο στον δρόμο του αγώνα, στην εργατιά, στα μπλόκα των αγροτών, στα πανεπιστήμια και εκεί πέρα που στενάζει ο λαός μας. Κύριε Ιντζέ, να ρωτήσω, εκλογικό στόχος σε αυτές τις κάλπες υπάρχει για το ΚΚΕ? Είδαμε ότι στις προηγούμενες εθνικές εκλογές υπήρξε άνοδος των δυνάμεών σας. Τώρα, ένα χρόνο μετά, έχοντας βέβαια κάνει και περιοδίες και εσείς οι υποψήφοι, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας, όχι μόνο εντός Ελλάδος, πήγε και στον Καναδά, πήγε και στην Γερμανία, έχει επισκεφθεί και τους Έλληνες του εξωτερικού. Θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι ο στόχος αυτός για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Εντάξτε, εμείς μας ενδιαφέρει και το λέμε ξεκάθαρα η πλειοψηφία των ανθρώπων που αυτό που λέμε εμείς εντάσσονται στα φτωχά λαϊκά στρώματα, που είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, από αυτούς κρινόμαστε και από αυτούς θέλουμε να ενισχύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το λέω με την έννοια ότι το αφάνι για το δικό μας κόμμα είναι όσο περισσότερο γίνεται. Όσο πιο ψηλά μπορεί σε αυτές τις συνθήκες, με τις συγκεκριμένες εξελίξεις, με την έννοια ότι ένα ισχυρό κουκουέ μέσα και στην Ευρωβουλή δεν θα είναι το ίδιο και στην αντιπολίτευση και στο 41% της Νέας Δημοκρατίας, που δεν της έχει δώσει κανένας συγχωροχάρτη να παίρνει μόνη της αποφάσεις και να κάνει αντιλαϊκές πολιτικές και να φέρνει καινούργια νομοσχέδια στην Βουλή, και ταυτόχρονα όμως να δυναμώσει η φωνή του ίδιου του εργαζόμενου, του ίδιου του επαγγελματία, του ίδιου του αγρότη, ώστε το επόμενο διάστημα να μπορέσει να αποκρούσει αυτή την προδιαγεγραμμένη επίθεση. Γιατί έτσι κι αλλιώς, κύριε Στολάκη και κυρία Τσαμπάζη, οι κατευθύνσεις που θα πάρει το επόμενο διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγο πολύ είναι προδιαγεγραμμένες. Είμαστε, για παράδειγμα, μεταξύ δύο μεγάλων πολέμων, μία στην Ουκρανία και μία στη Μέση Ανατολή, σύγκρουση, ενώ πολεμική υπεραλυσική σύγκρουση, που για αυτά εδώ όλα τα σημαντικά γεγονότα θα πρέπει να πάρει αποφάσεις η Ευρωβουλή για το επόμενο διάστημα. Και σε αυτά, ξέρετε, που είναι τα μεγάλα, που είναι το μεγάλο πλάνο, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν διαφορές, για παράδειγμα, στα 60 δις που στείλαμε στο Ζελένσκι για να ανταποκριθεί στην υπεραλυσική σύγκρουση ενάντια στη Ρωσία. Δεν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις τους επί της ουσίας στη γενοκτονία αυτή τη στιγμή του Παλαιστινιακού λαού, όταν γύρισαν και είπαν ενστόματι όλοι ότι είναι δικαίωμα στην αυτοάμυνα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ να σκοτώνει μανάδες και παιδιά αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Σε αυτά εδώ πέρα όλα, σε όλα συμφωνούν. Όπως και συμφωνούν, για παράδειγμα, στην Ευρώπη που θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, ή στην Ευρώπη της δημοκρατίας, στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, που σε 10 χώρες απαγορεύεται ο συνδικαλισμός, που την περίοδο της πανδημίας μετρήσαμε εκατομμύρια νεκρούς,
που υπάρχουν περιορισμοί και καταστολή κινητοποιήσεων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Κτλ. Σε όλα αυτά συμφωνούν. Άρα κρίνεται για μας στο πόσο πιο ψηλά θα βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα για να αποκρούσει και αυτές τις επιθέσεις που θα δεχθούμε. Και ταυτόχρονα φυσικά να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, ότι όλοι τους πίνουν νερό στο όνομα της ανάπτυξης και κυρίως της πράσινης ανάπτυξης, στις πράσινες business που έχουν φέρει την κατάσταση στην οικονομία σε αυτό το σημείο. Κάλλιστα είδαμε και μία, να το πω, αστεία δήλωση του Πρωθυπουργού εχθές όσον αφορά που έκανε έκκληση στα ευρωπαϊκά μονοπόλια και στην Ευρώπη να βάλει φρένο, λέει, στα μονοπόλια και στις τιμές για να μπορέσει να πατάξει την ακρίβεια. Κατά τη γνώμη μας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε αυτή η κίνηση, κύριε Ιντζέ? Ορίστε. Πιστεύετε ότι καθυστέρησε αυτή η κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού? Το θέμα δεν είναι ότι καθυστέρησε. Το θέμα είναι ότι υπήρξε μια πολιτική ώσπου να φτάσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας και το τι έφερε ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια. Την ακρίβεια καταρχήν θα πρέπει να τη συσχετίσουμε με το απλό. Και το απλό και το πιο σίγουρο και σπουδαίο είναι ο μισθός. Γιατί αν για παράδειγμα ένα προϊόν έχει πάρει την άνοδο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε την άνοδο των μισθών πρώτα και κύρια. Δεύτερον, να δούμε την αιτία και την πηγή της ανόδου των τιμών των εμπορευμάτων. Για υπήρξε αύξηση στους μισθούς, κύριε Ιντζέ, υπήρξε αύξηση στους μισθούς, η οποία βέβαια δεν αρκεί, έτσι? Όχι απλά δεν αρκεί, εξανεμίστηκε στο δευτερόλεπτο, γιατί η αύξηση ήταν πολύ μικρότερη από την αύξηση της ακρίβειας. Ναι. Άρα δεν ήταν αντιμετωπίσιμο όλο αυτό το πράγμα. Ήταν εσκεμμένη η κατεύθυνση και της κυβέρνησης της δικιάς μας, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά ταυτόχρονα την πηγή και την ουσία της ακρίβειας δεν την ακούμπησε κανείς. Για παράδειγμα, το γεγονός, ένα από όλα αυτά που λένε ότι είναι η ουσία, το γεγονός ότι έκλεισε η αγορά ενέργειας από τη Ρωσία και παίρνουμε πιο πανάκριβο το LNG, το φυσικό αέριο κτλ. Για να εξυπηρετήσουμε αμερικάνικα συμφέροντα και τα συμφέροντα των εφοπλιστών, είναι πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Για παράδειγμα ότι κόπηκε ζεστό χρήμα στις πολυεθνικές για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που άφησε η πανδημία και η οικονομική κρίση, είναι πολιτική επιλογή, αφήνοντας ταυτόχρονα τους μισθούς σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Ιντζέ, επειδή αναφερθήκατε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Πώς είδατε εσείς όλα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές από τη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη? Μίλησε για τον ΟΑΣΤ, μίλησε για το μετρό, επισκέφτηκε το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, μίλησε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τα έργα της πόλης και βέβαια είχαμε το βράδυ και την ομιλία του στον Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος. Τι σχολιάζετε εσείς για αυτά τα οποία ακούσατε από τα πρωθυπουργικά χείλη? Ο λαός της πόλης μας, ο λαός της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να βγάλει και έχει και θα πρέπει ακόμα περισσότερο να βγάλει πείρα. Και για αυτές τις εξαγγελίες, γιατί αυτές τις εξαγγελίες έχουν γίνει και πριν τις εθνικές εκλογές, ένα χρόνο ακριβώς πριν. Και για τον ΟΑΣΤ και για το flyover και για το κυκλοφοριακό χάος και για τις επενδύσεις που είναι να γίνουν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα με αυτή την έννοια είναι υποσχέσεις προεκλογικές που τις έχουμε ξανακούσει, που οι οποίες βέβαια υποσχέσεις έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μας, αυτές οι υποσχέσεις δεν έχουν να κάνουν με την ευημερία και με τις ανάγκες, τις διευρυμένες ανάγκες που έχουν τα λαϊκά τμήματα και ο λαϊκός παράγοντας στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Κύριε, και θα ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, ναι. Αφήστε μου μόνο αυτό να πω, ότι για παράδειγμα, επειδή είμαι και περιφερειακός σύμβουλος και το γνωρίζω, έργα όπως είναι η αντιπυρική προστασία, μιας και μπαίνουμε σε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, έργα όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία και υπάρχουν περιοχές στη Θεσσαλονίκη όπως είναι της Πολύχνης, των Σικιών, ανατολικά, της Περαίας, του Βαχτσέ, οι οποίες με το πρώτο πρωτοβόχι πλημμυρίζουν. Δεν εξαγγέλθηκαν και δεν πρόκειται να εξαγγελθούν. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από άλλα κόμματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι έργα υποδομής, τα οποία όμως δεν φέρνουν κόστος. Μάλλον είναι κόστος για αυτούς και δεν φέρνουν κέρδη για τις πολυεθνικές και για τα μεγάλα συμφέροντα. Άρα, κατά τη γνώμη μας, ό,τι και να εξαγγελθεί θα είναι προς όφελος του τουριστικού κεφαλαίου, θα είναι προς όφελος των βιομηχάνων κτλ. Για το λαϊκό παράγοντα, επί της ουσίας δεν είπανε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο, επειδή είπατε ότι είστε και περιφερειακός σύμβουλος, πάμε λίγο στην περιοχή από όπου κατάγεστε και όλα, στη Νέα Μηχανιώνα. Δεν ξέρω αν σας συναντούμε εκεί. Με συναντείτε και εκεί φυσικά. Και εκεί. Με συναντείτε και
και η μικρή επιχείρηση που διατείνω εκεί βρίσκεται. Μάλιστα. Αλλά το βασικό είναι ότι σαν ΚΚΕ προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο πλατιά γίνεται. Ναι, ο κόσμος από την Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, με τους οποίους εκεί και στην Μηχανιώνα έχετε τις περισσότερες επαφές, τι σας λέει, ποιο είναι το πρώτο που τους ενοχλεί, το ότι δεν γίνονται τα έργα που έχουν ανάγκη, η ακρίβεια, τι είναι αυτό που σας επικοινωνεί περισσότερο? Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή που είναι και ο μέσος όρος της συζήτησης που γίνεται προς τα έξω. Το βασικό είναι όλος πραγματικά αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι τα ζητήματα της ακρίβειας και ότι δεν μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε λαϊκά, να το πούμε για να το καταλάβουμε, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού της περιοχής μας και στα ανατολικά είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα της ανέχειας, τα ζητήματα ότι δεν ανταποκρίνεται και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί εύκολα ο λαός μας το χειμώνα που πέρασε όσον αφορά για τη θέρμανσή του, τη μετακίνησή του όσον αφορά την ακρίβεια. Τη βενζίνη, βέβαια. Ενέργεια. Βέβαια, γιατί είναι και περιοχές, ξέρετε, που είναι και μακριά από το κέντρο της πόλης ή από βιομηχανική περιοχή, οπότε πρόσθετα επιβαρύνονται και το ζήτημα της μετακίνησης. Και ταυτόχρονα όμως δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και αυτό το χάλι, όπως είπατε και πριν, των μέσων μαζικής μεταφοράς, που ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές επιβαρύνει πολύ περισσότερο. Μάλιστα, και από τα ανατολικά που είμαστε, επειδή αναφερθήκατε και σε άλλες περιοχές, να πάμε λίγο στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Σε μια ομιλία σας εκεί, απευθύνατε προσκλητήριο συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέγοντας να κοκκινήσουν οι κάλπες στις δυτικές συνοικίες και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η πρόσκληση πηγαίνει και στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και άλλων κομμάτων, ενδεχομένως και σε εκείνους που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν παίρνουμε την πολιτική ταυτότητα καθενός για το τι ψήφισε το προηγούμενο διάστημα κλπ. Θα πω, εμάς μας ενδιαφέρει, είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι μας ενδιαφέρει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που είναι οι εργαζόμενοι, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες κτλ. Εμείς δεν κλείνουμε το μάτι και δεν πρόκειται να το κλείσουμε σε κανέναν φασίστα και σε κανέναν ναζιστή όπως κάναμε άλλα κόμματα. Όμως, ναι, εμείς καλούμε τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, τους εργαζόμενους που το προηγούμενο διάστημα πίστεψαν στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Σε άλλα μικρότερα κόμματα, τα οποία νόμιζαν ότι ρίξανε σε αντισυστημική ψήφο κτλ., να δουν την πραγματική αντιπολίτευση ενάντια στη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση στην ελληνική κοινωνία, στους δρόμους δηλαδή του αγώνα, γιατί εκεί γίνεται η αντιπολίτευση και όχι στη σύμπλευση μέσα από κλειστές πόρτες και γραφεία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο για την πρώτη ερώτησή σας είναι ότι σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ζουν και εργάζονται εκατομμύρια εργαζόμενοι και φτωχοί λαϊκοί άνθρωποι, που ταυτόχρονα από τα μεταβάσανα που έχουν από τους νεκρούς μισθούς, τις παροχές υγείας κτλ., βαραίνει επιπρόσθετα και η ποιότητα ζωής, που τη χαμηλώνουν όλο ένα και περισσότερο. Και αυτό έγινε και από την καύση, αυτό έγινε και από τη δυσοσμία, αυτό, όπως σας είπα πριν, έγινε και από τις πλημμύρες τρεις την ώρα σε περιοχές όπως είναι οι Πολύχνιες, Οικές και ένα σωρό άλλα αρνητικά παραδείγματα για το λαό της περιοχής. Και γι' αυτό υπάρχει ακόμα ένας μεγαλύτερος λόγος να στηρίξουν και να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για να μπορέσουμε και να διεκδικήσουμε τη λύση αυτών των προβλημάτων, αλλά και ταυτόχρονα να αγωνιστούμε για τα μεγάλα ζητήματα. Τα μηνύματα που παίρνετε, κύριε Ιντζέ, τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, ποια είναι από τις περιοδίες που κάνετε και εσείς, αλλά και όλο το στελεχειακό δυναμικό του ΚΚΕ? Εμείς έχουμε θετικά μηνύματα. Φαίνεται ότι ένα ρεύμα αμφισβήτηση που ξεκίνησε όλο το προηγούμενο διάστημα, που είχε την αντανάκλασή του και στους αγώνες και στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, δυστυχώς και μπροστά στις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις απεργίες που έγιναν μπροστά στο έγκλημα των Τεμπών και τον αγώνα να μην συγκαλυφθεί αυτό το τραγικό έγκλημα, αλλά και στις εθνικές εκλογές το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται ότι συνεχίζει. Εμείς καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους εργαζόμενους να το ενισχύσει ακόμα παραπέρα αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης και σε αντανάκλαση με το εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, για να μπορέσουμε, όπως σας είπα και πριν, να αντεπιτηθούμε ταυτόχρονα και μέσα και έξω από την Ευρωβουλή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ιντζέ. Καλό υπόλοιπο ημέρα, καλή επιτυχία και καλή δύναμη μέχρι και τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά.